Σας καλησπέριζω και εγώ από την πλευρά μου και εκφράζω τις ευχαριστίες μου για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Θα προσπαθήσω να τα μαζέψω, οπότε προφανώς ο λόγος μου κάποιες φορές θα είναι αρκετά ελλειμματικός, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Απόψε, λοιπόν, η δική μου εισήγηση επικεντρώνει στα μέσα που απάντησαν σε αυτή την επιβολή, δηλαδή στην επιβολή της γερμανικής κατοχής, καθογιάζοντας έναν διαφορετικό σκοπό, ένα σκοπό την αντίσταση. Λοιπόν, θα επιχειρήσω μία επισκόπηση στον κόσμο των εντύπων που ανέλαβαν την ενημέρωση της κοινωνίας, προτείνοντας μία διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων για τον αντιστασιακό τύπο που, τελώντας υπό το καθεστώς παρανομίας, πρόβαλε ανατρεπτικές κατευθύνσεις και υπάκουσε στις δικές του εσωτερικές λογικές. Τα στοιχεία που παρουσιάζω προέρχονται ή καλύτερα αποτελούν τμήμα ενός μεγάλου ερευνητικού έργου, το οποίο είχαμε αναλάβει στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας με θέμα «Ο παράνομος τύπος συλλογές στον Άσκη, 1936-1974, από τη δικτατορία του Μεταξά στη μεταπολίτευση». Το έργο έγινε αρκετά χρόνια πριν με δική μου επιστημονική ευθύνη και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λάτσι. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι προσβάσιμα στις ιστοσελίδες και του Ιδρύματος και των αρχείων. Για τον αντιστασιακό τύπο τώρα, της περίοδου 1944, τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν, εκτός από τα άσκη, προέκυψαν από φορείς όπως τα ΓΑΚ, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, το ΕΛΙΑ, το Ίδρυμα Χαρίλαος Φρουράκης, το Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς, τότε δεν ήταν ακόμα διαθέσιμο το αρχείο της Γενικής Γραμματείας. Όλη αυτή η εισαγωγή δεν έχει άλλο σκοπό από το να αναδείξει τη θεαματική παρουσία του αντιστασιακού τύπου συγκριτικά με τις άλλες περιόδους κυκλοφορίας παράνομων εντύπων στην Ελλάδα. Και αυτό το βλέπετε, βέβαια, στο γράφημα 1, από τους 1912 τίτλους που έχουν καταγραφεί, οι 1048 αφορούν την περίοδο 1941-44, είναι θεαματική δηλαδή η διαφορά. Ακολουθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών 1967-1974 με 357 τίτλους, από τους οποίους οι περισσότεροι έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και έχουν διακινηθεί παράνομα στη χώρα. Ο εμφύλιος, κυρίως οι εκδόσεις του Βουνού, και φαίνεται ότι είναι μόνο 132 έντυπα, ενώ η περίοδος της ημιπαρανομίας για την αριστερά, δηλαδή αυτή η περίοδος από το 45 μέχρι και το 46, μέχρι την έκρηξη του εμφυλίου δηλαδή, που είναι όλη αυτή η φάση καταστροφής των τυπογραφείων, διώξεων, των δολοφονίας των δημοσιογράφων κτλ., φαίνεται ότι αντιπροσωπεύεται με 357 έντυπα και οι δύο μικρότερες κατηγορίες είναι δικτατορία του Μεταξά, 22, μπορέσαμε να βρούμε, και 47 η περίοδος της έξαρσης της εθνικοφροσύνης, δηλαδή το 50-1966. Μια διευκρίνηση ακόμα. Από αυτούς τους 1048 τίτλους που αντιστοιχούν στην περίοδο που εξετάζουμε και στις εσωτερικές, αν και εξαιρετικά άνισες κατανομές, έχει ενδιαφέρον να τις δούμε. Ο αντιστασιακός τύπος καταγράφεται, ο παράνομος αντιστασιακός τύπος στο εσωτερικό της χώρας είναι 1002 τίτλοι, 1002 έντυπα. Ο τύπος των ελληνικών συμμαχικών αντιστασιακών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή είναι 28 τίτλοι. 9 τίτλοι είναι ο συμμαχικός τύπος που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και διαχετεύεται παράνομα στην Ελλάδα, και κάποια υπόλοιπα είναι τύπος των φυλακών, σατυρικός τύπος κτλ.
Τι δείχνει αυτή η άνθηση? Η 1048, τίτλοι του μυστικού, όπως χαρακτηρίστηκε στο σύνολό του τύπου της κατοχής και η διατήρησή του στις αντίστοιχες, σε αντίξωες συνθήκες που ακολούθησαν. Τι δείχνουν? Τα έντυπα δεν αποτελούν μόνο πηγές και τεκμήρια του παρελθόντος. Συνιστούν τα ίδια όπως και οι άνθρωποι και οι χώροι που τα παρήγαγαν και τα διακίνησαν, σελίδες της ιστορίας του τόπου για την περίοδο της κυκλοφορίας τους. Από την άποψη αυτή, η απάντηση στο ερώτημα συναρτά άμεσα τον παράνομο τύπο της κατοχής με τη γέννηση ενός φαινομένου που θεωρείται καθολικό, καθώς τα λάβει σταδιακά από τους πρώτους μήνες της κατοχής το 1941 μέχρι τις μέρες της απελευθέρωσης το φθινόπωρο του 1944 το χαρακτήρα της πάνδημης αντίστασης. Δεν πρόκειται όμως μόνο για την ενσωμάτωση της ιστορίας του τύπου σημαντικού κεφαλαίου στις σελίδες της ιστορίας της αντίστασης. Ιστορία και ταυτόχρονα πηγή για την ιστορία, ο τύπος μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τους δρόμους που χάραξε η αντίσταση, τους φορείς που ενεπλάκησαν, το ρόλο των ανθρώπων και τα μέσα που επιστράτευσαν για να αρθρώσουν ένα διαφορετικό λόγο απέναντι στους κατακτητές, τα θεσμικά όργανα της και τη γεωγραφία στην εξάπλωτή της, όπως και τις φάσεις και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους. Είμαι ίσως εξαιρετικά αποσπασματική, αλλά αναγκάζομαι να περικόψω πολύ μεγάλο κομμάτι από το κείμενό μου για να προφτάσουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη σκιαγράφηση των φάσεων, που κατά τη γνώμη μου είναι τρεις και διακρίνονται και στον αντιστασιακό τύπο, από τα επιμέρους αλλά και σαφή χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη είναι αυτή που συνδέει κατευθείαν τον πόλεμο και το αίσθημα των ηττημένων νικητών με την ανάγκη αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός ο πόλεμος είχε τελειώσει παράδοξα. Είχαν μεσολαβήσει τρεις μόνες εβδομάδες σκληρών μαχών από την επίθεση της Wehrmacht, ενώ η νικηφόρα εκστρατεία στο αλβανικό έδαφος είχε εξουδετερώσει τον Ιταλό αντίπαλο. Έτσι, τις αρχικές αμηχανίες, αυτό το μούδιασμα της κοινωνίας απέναντι στην ισχύ της ναζιστικής υπεροπλίας, διαδέχτηκε πολύ σύντομα μια τάση προς την ανυπακοή. Αν κάποιες ελίτ επιστήμονες, κυρίως σπουδασμένοι στη Γερμανία της Βαϊμάρης, είδαν στο πρόσωπο των Γερμανών αξιωματούχων τους φορείς του γερμανικού πολιτισμού, η κοινωνία, σε ένα ευρύτατο ανάπτυγμά της, δεν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της συνένεσης. Η εικόνα που περιγράφει στη μαρτυρία του ο Στέφανος Στεφάνου από το πατρικό του στον Εύρο, με τον πατέρα του και το θείο του να κολλούν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου και τον ίδιο έφηβο του Σκλοαρχείου να μεταγράφει όσα του υπαγόρευαν από το ραδιόφωνο, είχε, όσο και αν ήταν περιορισμένος ο αριθμός των ραδιοφώνων, τα πανομοιότυπά της σε όλη την Ελλάδα. Πολλαπλά αντίγραφα χειρογράφων με καρμπών, αλλά και αυτοσχέδιοι πολύγραφοι στήθηκαν στη χώρα για την διάδοση των άτυπων δελτίων ειδήσεων, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλει ανάλογα με τη μέρα και την ώρα της ακρόασης, την αξιολόγηση των ειδήσεων που μεταδίδουν οι συμμαχικές δυνάμεις και φυσικά τη διαθεσιμότητα των υλικών, κυρίως του χαρτιού και του ινοπνεύματος. Εξαιρετικά δυσαεύρετα τα ίχνη αυτής της πρώτης και πρακτικά αυθόρμητης κίνησης, τα δελτία ειδήσεων, ξεκίνησαν σε πυρήνες που αντλούσαν τις αναφορές τους από το άμεσο παρελθόν, όπως η οικογένεια, η γειτονιά ή η παρέα, και συνδέθηκαν σύντομα με τις νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, συσπυρώσεις που επέβαλε η σκληρή καθημερινότητα για την επιβίωση, στους ανάπηρους και στα νοσοκομεία, στα συσίτια και στους συνεταιρισμούς. Η ανάγκη ενημέρωσης και η διατύπωση της διαμαρτυρίας δεν μπορούσε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα βουβή. Η δεύτερη φάση αρχίζει πρακτικά από τα τέλη του 1941 και διαρκεί ως τα μέσα περίπου του 1943. Τους πολύγραφους συμπληρώνουν τα παλιά και αυτοσχέδια τυπογραφία που με εφηβρετικότητα στήθηκαν και οργανώθηκαν. Ως βασικό χαρακτηριστικό της χρονικής αυτής φάσης εγγράφεται η πολιτική πολυχρωμία, αν και η αριστερά, το ΚΚΕ δηλαδή και δι' αυτού το ΕΑΜ και οι μετοπικές οργανώσεις τους, καταγράφουν ήδη σαφές προβάδισμα. Προβάδισμα που οφείλεται όχι μόνο στη διαφορετική επίχυσή τους στην κοινωνία, αλλά και σε μια τεχνογνωσία της παρανομίας και της έκδοσης εντύπων, την οποία διέθεταν ήδη από το Μεσοπόλεμο και τη δικτατορία του Μεταξάη Κομμουνιστές. Όποιος και αν είναι όμως οι διαφορετικές πυκνότητες στην κυκλοφορία των αντίπων και των φορέων που εκφράζονται μέσα από τις γραμμές τους, είναι γεγονός ότι ο παράνομος τύπος αναλαμβάνει σταδιακά πλέον το ρόλο του αποκλειστικού διακινητή πληροφοριών και λογοκριμένων ειδήσεων στον αντίποδα της ελεγχόμενης πληροφόρησης.
Εφημερίδες και περιοδικά έντυπα, δελτία ειδήσεων και πληροφοριών, μονόφυλλα, τρίπ και προκηρύξεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, κυκλοφόρησαν παράνομα, άλλαξαν χέρια, διαβάστηκαν και συζητήθηκαν. Ενημέρωναν για τη διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων και κατήφθηναν με τις προτάσεις τους προς λογικές που έβλεπαν με διαφορετικές οπτικές και οργάνωναν τις προσδοκίες για την επόμενη μέρα. Οδηγούσαν όμως όλες, ή τουλάχιστον η στεροπλική πλειοψηφία τους, προς την απελευθέρωση. Η τρίτη φτάση φτάνει μέχρι την απελευθέρωση και πρακτικά μέχρι τα Δεκεμβριανά, καθώς συνδέεται σαφώς και εκδοτικά με τη σύντομη περίοδο της λεγόμενης αιμοκρατίας. Προσδιορίζεται δε πλέον από το πολιτικό περιεχόμενο των εντύπων και όχι από τα πανομοιότυπα πλέον εκδοτικά τους χαρακτηριστικά. Επί της ουσίας, ο αντιστασιακός τύπος αντανακλά τη διαίρεση ΕΑΜ και αντιΕΑΜ, εκφράζει δηλαδή, συμμετέχει και σχηματοποιεί τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Έτσι, απέναντι στα έντυπα που εκφράζουν τα θεσμικά όργανα της ελεύθερης Ελλάδας και προπογανδίζουν σε όλη την Ελλάδα τη λαϊκή κυριαρχία και τη λαοκρατία, καλώντας την πραστρατιά για την απελευθέρωση, οι αντίπαλοι υιοθετούσαν και άλλες διαφορετικές πρακτικές. Είναι ωστόσο εμφανές ότι ο αντικομμουνιστικός λόγος ήταν ήδη κυρίαρχος στα έντυπά τους και προμήνυε την επερχόμενη σύγκρουση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη φάση αυτή, ακόμα και οι κατακτητές πρημοδότησαν και υποστήριξαν μυστικά την έκδοση αντιστασιακών εντύπων, των οποίων οι εθνικιστικές διακηρύξεις διασταυρώνονταν με έναν απροκάλυπτο αντικομμουνισμό. Αυτά εν ολίγης. Έχω τώρα ετοιμάσει κάποια διαγράμματα που δείχνουν τις διαφορετικές αυτές φάσεις ως προς τέσσερις συγκεκριμένους άξονες. Ο πρώτος δείχνει τις χρονικές ακολουθίες του αντιστασιακού φαινομένου και τις διαφορετικές πυκνότητες ανά χρονιά. Ξεκινώ από το 1941. Στη χρονιά αυτή εντοπίζουμε τα έντυπα που συνεχίζουν από τη δικτατορία του Μεταξάκη για σύντομο διάστημα την έκδοσή τους, κυρίως μέχρι το καλοκαίρι του 1941, όπως ο ριζοσπάστηση παλιάς κεντρικής επιτροπής ή το ξύπνημα που μεταφέρει το λόγο της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων εντύπων της αντίστασης, ο τύπος μάλλον παρακολουθεί τις αρχικές σιωπές και τις αμηχανίες της κοινωνίας. Μέχρι τον Αύγουστο του 1941 έχω εντοπίσει μόνο τρεις τίτλους εφημερίδων. Τη Νίκη, εφημερίς των Ζωντανών Ελλήνων, που δηλώνει ότι εκδίδεται από ομάδα συναγωνιστών. Το δελτίο ειδήσεων της Νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με το οποίο αναγγέλλεται η αλλαγή σκυτάλης και η ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος από την ομάδα στελεχών που δραπέτευσαν από τα νησιά της εξορίας. Και τέλος, ένα δελτίο ειδήσεων και πληροφοριών, πολυγραφημένο, με τίτλο Αλήθεια, χωρίς συντελεστές έκδοσης, άλλωστε τα περισσότερα έντυπα λόγω παρανομίας δεν έχουν συντελεστές έκδοσης, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά στα τέσσερα φύλλα που εντοπίσουμε με ειδήσεις από το Ανατολικό Μέτωπο και το Γερμανο-Σοβιετικό Πόλεμο. Η αλλαγή διαφαίνεται το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Συνδέεται με την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, την ίδρυση του ΕΑΜ και τις διεργασίες στην κομμουνιστική και στις σοσιαλιστικές συνιστώσεις του. Η εφημερίδα Μάχη θα διαγράψει τη δική της διαδρομή στην ιστορία του ελληνικού τύπου. Το εργατικό βήμα του εργατικού ΕΑΜ και η εθνική αλληλεγγύη κάνουν επίσης την εμφάνισή τους ως έντυπα των γνωστών με τοπικών σχημάτων. Την ίδια περίοδο ενεργοποιείται και ο ηρωικός Κώστας Περίκος, προσκύμενος του Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου, με την έκδοση της εφημερίδας Μεγάλη Ελλάς από τη στρατιά των σκλαβωμένων νικητών. Η πρώτη ένοπλη αντιστασιακή ομάδα Οδυσσέως Μπρούτσος εμφανίζεται επίσης στην Ιγρήτα, εκδίδοντας ομώνυμη εφημερίδα. Στο τέλος του 1941 και στις αρχές του 1942, οι βασικές δυνάμεις που θα κρατήσουν το βάρος της αντίστασης βρίσκονται πρακτικά επί σκηνής, όπως μας πληροφορούν τα παράνομα έντυπά τους. Οι αποστάσεις, ωστόσο, που διενήθηκαν από τα μέσα του 1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944, όπως αποτυπώνονται και στο επίπεδο της εκδοτικής παραγωγής, βλέπετε τις διαφορές, είναι εντυπωσιακές. Και τώρα κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την απουσία ενδείξεων αυτή τη αυθόρμητη λαϊκή διαμαρτυρία, των αυτοσχέδιων δηλαδή ενημερωτικών δελτίων που κρατογράφονται από τις μαρτυρίες και την ιστοριογραφία. Οι ερμηνείες για την απουσία αυτή σχετίζονται πρώτον με την προσωρινότητα του φαινομένου και δεύτερον με τις μικρές πυκνότητες και τη σημασία που τους αποδόθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς τους.
τα αυτοσχέδια, χειρόγραφα και πολυγραφημένα δελτία ειδήσεων και εφημεριδούλες που κυκλοφόρησαν και άλλαξαν χέρια τον πρώτο καιρό της αποκατοχής, δεν απέκτησαν τις συνέχειες και τις διάρκειες που θα εξασφάλισαν τη διάσωσή τους. Πιθανόν καταστράφηκαν στις ανατροπές που έφερε η αντίσταση και τα χρόνια που ακολούθησαν. Όπως και να έχει όμως, τα ίχνη τους χάθηκαν ευκολότερα λόγω του περιορισμένου αριθμού των αντιτύπων που κυκλοφόρησαν. Η δεύτερη παρατήρηση ασχολείται με την κάθετη πια ανάγνωση του πίνακα, τις διαφορετικές πυκνότητες τίτλων που διατηρούνται κατέτος, αλλά και την ακτίναξη της παράνομης εκδοτικής δραστηριότητας από το 1943. Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η συνέχεια δεν εξασφαλίζεται για όλες τις εφημερίδες. Κάποιες, όπως άλλωστε και οι οργανώσεις που τις εξέδιδαν, λειτουργήσαν μέσα στην παρανομία ως διάτοντες αστέρες. Διάνυσαν δηλαδή σύντομη πορεία και διέκοψαν την έκδοσή τους, είτε γιατί οι πρωτεργάτες τους συνελήφθησαν, είτε γιατί προσχώρησαν σε κάποια άλλη οργάνωση, είτε διότι πολύ απλά εξέλιπαν τα μέσα για τη συνέχιση της έκδοσης. Η εναλλαγή λοιπόν μεταξύ εντύπων που διανύουν συχνά βραχύβιες διαδρομές και άλλων που εμφανίζονται στην πορεία δημιουργεί προβλήματα στη συνολική αλλά και στην κατέτος αποτύπωση των περιοδικών εκδόσεων. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες, η δυναμική της αντίστασης, η ένταξη της οργανώσεως και ο πολιτικός χαρακτήρας που αποκτά οδηγούν σε υπερπολαπλάσιες πυκνότητες το 1943 και το 1944. Στην κατεύθυνση αυτή συντείνει και η μαζική έξοδος των νέων στο πολιτικό και πολιτικό προσκήνιο μετά τη δημιουργία της ΕΠΟΝ το Φεβρουάριο του 1943 και η οριστική εξάπλωση των αντιστασιακών δυνάμεων στην Ήπεθρο και στην ορεινή ενδοχώρα. Ο δεύτερος άξονας τώρα δείχνει την κατανομή του παράνομου αντιστασιακού τύπου, τη γεωγραφική του κατανομή. Σε όλη τη χώρα, στις περιφέρειες και στις μεγαλοπόλεις. Φαινόμενο των πόλεων η αντίσταση. Εκεί γεννήθηκε, στις μεγαλοπόλεις, όπου η κατοχή έκανε δραματικά αισθητή την παρουσία της από πολύ νωρίς. Στον αστικό χώρο ενηλικιώθηκε και από εκεί επεκτάθηκε στην ενδοχώρα, δημιουργώντας από τα μέσα του 1942 τις υποδοχές του ένοπλου αντιστασιακού κινήματος. Στην ενδοχώρα και στην Ήπεθρο δοκιμάστηκε και ωρίμασε. Εκεί εδραίωσε σε απελευθερωμένες περιοχές την εξουσία και έκτισε τις δομές της ελεύθερης Ελλάδας. Στο μέτρο που οι προτάσεις αυτές θυμιστούν πλέον ιστοριογραφικές παραδοχές, ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε τη διασπορά του αντιστασιακού τύπου στις μεγαλοπόλεις Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε σοβαροί. Η πρώτη παρατήρηση επιβεβαιώνει μάλλον τα ιστοριογραφικά προκείμενα για τη σχέση αντίστασης και πρωτεύουσας. Ο μεγάλος αριθμός παράνομων εντύπων αναδεικνύει την παρατεταμένη και αμύωτη δυναμική του αντιστασιακού κινήματος στην Αθήνα. Σε αυτή πρέπει να αποδοθεί και μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Πειραιά, καθώς με τον βομβαρδισμό του λιμανιού του τμήματων κατοίκων ως βομβόπληκτοι εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα. Η Αθήνα πάντως δεν έχει μία πολύχρονη αντίσταση. Μια μονόχρωμη αντίσταση, όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκείνη στη Θεσσαλία. Οι εκδόσεις του ΕΑΜ και του ΚΚΕ κατέχουν ένα σημαντικότατο τμήμα της συνολικής παραγωγής των εντύπων, αλλά η πρωτεύουσα λειτουργήσε από την αρχή και ως κέντρο διάφορων αντιστασιακών δικτύων και ενώσεων, όπως και μαζικών αντιστασιακών οργανώσεων και σχημάτων που εξέφρασαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Η ίδια λογική και ακόμα περισσότερο ισχύει για τη Θεσσαλονίκη. Στους αριθμούς της εκδοτικής παραγωγής πρέπει να προσθέσουμε ένα μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας όλης Μακεδονίας και αφετέρου πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ομογενής παραγωγή έχει σαφή όρια. Τι να κάνω? Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τις κατανομές στην περιφέρεια που ακολουθούν τις γραμμές της αντίστασης. Οι περιοχές στις οποίες το αντιστασιακό κίνημα δεν δημιούργησε θύλακες υποδοχής, όπως για παράδειγμα τα νησιά του Αιγαίου, υπολείπονται και ως προς την παραγωγή εντύπων. Αντίστοιχο παράδειγμα δίνει η βουλγαροκρατούμενη Θράκη, βλέπετε, μόνο 15. Αντίθετα, περιοχές όπου η Θεσσαλία, όπου λειτουργήσε από πολύ νωρίς το εκδοτικό του ΕΑΜ Ρήγας, η Πολυφωνική Μακεδονία, αλλά και η Πελοπόννησος, ειδικά το δυτικό τμήμα της, συνδέθηκαν με μια εξαιρετικά πλούσια παραγωγή.
Όλα αυτά βέβαια μεταφράζονται και σε επίπεδο νομών, δηλαδή αυτά τα γραφήματα μπορούν να κατέβουν ακόμα πιο κάτω. Η τελευταία παρατήρηση αφορά την τελευταία στήλη, αυτό το θεαματικό 153, έντυπα που δεν έχουν δηλωμένο τόπο έκδοσης. Η συχνή αναγραφή της λέξης «κάπου» στη θέση του τόπου έκδοσης συνδέεται με το Αντάρτικο και αφήνει περιθώρια στη φαντασία των λαϊκών ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των αγωνιστών, για μια πανταχού παρούσα ένοπλη αντίσταση. Αντίστοιχα, η παντελής απουσία του τόπου συνδέεται και με πράγιες πρακτικές της παρανομίας, την απόκρυψη της ταυτότητας των εντύπων. Συνδέεται επίσης με δύο λογικές που επικεντρώνουν με διαφορετικό τρόπο στην έννοια της τοπικότητας. Θεωρώντας δεδομένο τον τόπο σε εκδόσεις περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας, η επαναφορά του στο λογότυπο του εντύπου θεωρείται περιττή ως επανάληψη. Σε ένα άλλο επίπεδο, η αναγραφή του τόπου αντέβαινε στη διάχυση του ενιαίου λόγου των αντιστασιακών οργανώσεων, ενός λόγου που υπερεύαινε εκ των πραγμάτων της τοπικότητας. Ο τρίτος άξονας τώρα αφορά τις οργανώσεις που παρήγαγαν. Ναι. Αντιστασιακά έντυπα. Λοιπόν, τα βλέπετε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανή. Ο πίνακας δεν μπορεί να ενσωματώσει πλήρη και αναλυτικό κατάλογο φορέων που εξέδωσαν ένα μόνο τίτλο, είναι όμως ενδεικτικός της έκτασης του αντιστασιακού εκδοτικού τοπίου. Ως προς τους φορείς, η πρώτη παρατήρηση σχετίζεται με την παρουσία πολιτικών κομμάτων στις εκδόσεις της αντίστασης. Τα πρώτα, τα κόκκινα, είναι όλα η αμική αντίσταση και το ΚΚΕ. Τα μπλε είναι ο ΕΔΕΣ και οι περί αυτών οργανώσεις, οι εθνικές ομάδες. Το πράσινο είναι το ΕΚΑ και μετά είναι τα κόμματα του, οι οργανώσεις που πρόσκυνται στο κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Εξηγήστε μας, έχουμε μια ερώτηση από κάτω. Γιατί έχει δύο μπάρες η κάθε οργάνωση? Γιατί είναι δύο έντυπα. Δεν έχει κάθε οργάνωση δύο μπάρες. Ναι, έχει 116 και έχει και άλλο έντυπο που είναι 93. Δύο έντυπα. Δύο σειρές εντύπων, μάλλον. Λοιπόν. Λοιπόν. Η πρώτη παρατήρηση, η παρουσία των πολιτικών κομμάτων. Πολιτικά κόμματα, ελάχιστα πολιτικά κόμματα εμφανίζονται φορείς εκδόσεων και αυτά είναι ως επιτοπλίστων το ΚΚΕ που διεκδικεί την παράδοση των εκδόσεων της εφημερίδας του, των εφημερίδων του μάλλον, και το ΕΑΜ και με τα κόμματα τα οποία το εκπροσωπούν. Στην ίδια κατηγορία αυτή ανήκει μόνο ως πέμπτο κόμμα το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου, που εκδίδει την εφημερίδα Αλήθεια, όμιλος φίλων του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος, εκδίδει επίσης την εφημερίδα Αγωνιστής. Βλέπετε, είναι δύο. Όμως το στενά προσκύμενο χώρο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη μη ενεργατικών δεσμών, πρέπει να καταταχθούν και έντυπα όπως η Αγωνιζόμενη Ελλάς, αλλά και η σημαντική παραγωγή της Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Νέων, της ΠΕΝΕΑΝ. Η επόμενη παρατήρηση αφορά την παρουσία των μετοπικών σχημάτων στον εκδοτικό χώρο. Δεν είναι μόνο το ΕΑΜ, το εργατικό ΕΑΜ, τα μετοπικά σχήματα της αριστεράς ή ΕΠΟΝ, που φαίνεται να εκδίδουν έντυπα. Μετοπικά σχήματα και έντυπα εμφανίζονται επίσης στον χώρο της αντίστασης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αστική. Η παρουσία τους εντοπίζεται από το 1943 και ο ρόλος τους είναι μάλλον συντονιστικός μεταξύ των οργανώσεων που τα απαρτίζουν. Στην κατεύθυνση αυτή, νομίζω ότι η ΛΑΕ, δηλαδή η Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση και ο ΠΑΣ, είναι οι πιο χαρακτηριστικές. Η ΛΑΕ θεωρείται σοσιαλιστικής κατεύθυνσης και δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 1943 από ομάδες που αποχώρησαν από το ΕΑΜ.
εκδίδει στην εφημερίδα «Παράνομα έντυπα» την ομότιτλη «ΛΑΕ» και την εφημερίδα «Αγωνιζόμενη νεότητα». Και ο Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Σύνδεσμος, ο ΠΑΣ, ήταν μια συμμαχία του συντηρητικού και φιλοβασιλικού χώρου, που εμφανίζεται από το φθινόπωρο του 1943 και εκδίδει δύο έντυπα, την Ενωμένη Ελλάδα και το ραδιοφωνικών δελτίων, το οποίο μας έδειξε ο κύριος Χαρτάκης. Ο ΠΑΣ εισπήρωσε εξαιρετικά δραστήριες οργανώσεις, όπως την Εθνική Δράση που εκδίδει ομότιτλη εφημερίδα και δύο ακόμα τίτλους, του Εθνικό Κομιτάτο, την Ενγάνωση των Ελεύθερων Ελλήνων, την Ιερή Φάλαγγα και την ήδη αμφιλεγόμενη Χ. Το 1944 στις γραμμές του θα ενταχθεί και η ΠΕΑΝ και η οργάνωση Τρίενα, αλλά και άλλες, και θα αποτελέσει έτσι μία από τις βασικές συνιστώσεις του αντικομμουνιστικού στρατοπέδου. Άφησα για το τέλος τον ΕΔΕΣ, εκπροσωπείται με 11 τίτλους που αναφέρονται και στις δύο συνιστώσεις του, τον ΕΔΕΣ της Αθήνας, τον αστικό ΕΔΕΣ και τον ΕΔΕΣ του Βουνού, η δημιουργία των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών το καλοκαίρι του 1943 του προσδίδουν μαζικότητα αυτή που επιζητεί για την οργάνωση του Αντάρτικου, αλλά προσθέτουν και 8 ακόμα τίτλους στην οργάνωση που σήκωσε το βάρος της αντιπαρέθεσης στις εμφύλιες διαμάχες με τον Ελλάς. Ο τελευταίος άξονας δείχνει το εκδοτικό τοπίο τις παραμονές της απελευθέρωσης και τις διαιρέσεις που εκφράζονται μέσα από την εκδοτική παραγωγή των αντίπαλων πολιτικών χώρων, του ΕΑΜ και του ΑΝΤΙΕΑΜ. Τις παραμονές της απελευθέρωσης, 987 τίτλοι εγγράφονται στις σειρές της ΕΑΜικής εκδοτικής παραγωγής, σε αντίθεση με 74 μόνο τίτλους που αποδίδονται συγκεντρωτικά στο αντιεμικό στρατόπεδο. Η σημαντική αυτή απόκληση είναι πρακτικό αδύνατο να οφείλεται μόνο σε μια επισπολή αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας. Οι ανισότητες μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις μετρήσεις μας, παραμένουν ωστόσο αγεφύρωτες και βρίσκουν τις ερμηνείες τους στις διαφορετικές πολιτικές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Θέλω να σας δείξω την εξέλιξη των εφημερίδων του ΕΑΜ στις διάφορες περιοχές από την ίδρυσή του μέχρι την απελευθέρωση. Το ίδιο συμβαίνει για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εδώ είναι ο Ελλάς. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω για πράγματα τα οποία θα ήθελα. Και η ΕΠΟΝ. Να τονίσω ότι για την αριστερά και ιδιαίτερα για την κομμουνιστική συνιστώσα της, η έκδοση κομματικών και μετοπικών εφημερίδων συνδεόταν με μια παράδοση που είχε καλλιεργηθεί μέσα στα χρόνια. Παράδοση που το 1944 εξέφρασε απόλυτα τη στρατηγική του ΕΑΜικού συνασπισμού και το σύνθημά του προς τις μάζες και μεταφραζόταν στην απόπειρα για τη μέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική συσπήρωση και τη μαζικοποίηση των οργανώσεων. Στην αντίπερα όχθη δεν ακολουθήθηκε η ίδια πολιτική. Την ώρα που η αριστερά απευθυνόταν με τα έντυπά της στο λαϊκό αίσθημα καλώντας στην Παστρατιά για την απελευθέρωση, οι αντίπαλοι της υιοθετούσαν άλλες πρακτικές, παρασκηνιακές κυρίως, πέραν της έντυπης αντιπαράθεσης και της προπαγάνδας. Σας ευχαριστώ. Τη στενοχώρησα την κυρία Παπαθανασίου, την χειροκροτάμε θερμά. Τη στενοχώρησα και δεν ήθελα καθόλου. Νομίζω ότι σας άξιζε μια ολόκληρη. Είναι μεγάλη έρευνα, είναι πολύ μεγάλη έρευνα. Λοιπόν, ναι, αυτό και αυτή η έρευνα έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει μόνο ποσοτικά. Αλλά θα την κάνουμε γνωστή και με άλλους τρόπους. Είμαστε εδώ Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης, κυρία Παπαθανασίου. Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μ' αγαπάνε και με φωνάζουν συνέχεια να συντονίζω, γιατί λέω την εξής μαγική φράση. Ερωτήσεις, απαντήσεις, συζήτηση έξω στο μπουφέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας περιμένουμε. Έχουμε 1η Νοεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle στη διάρκεια της δικτατορίας.